Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας φιλαράκια μας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια, πώς κυλάει η ζωή και το 2022, ποιον έχουμε κοντά μας. Επιτέλους επέστρεψα. Λοιπόν, μετά από πόσες μέρες, 2 εβδομάδες COVID. 2 εβδομάδες COVID. Τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, εντάξει, όχι πάρα πολύ, πήγε λίγο περίεργα, λίγο δέκατα, λίγο βήχας, αλλά χαλαρά, εντάξει, τώρα πάλι καλά. Τώρα πώς είσαι, νιώθεις κουρασμένο? Νιώθω λίγο μια κόπωση, έχει μείνει λιγάκι, είμαι λίγο down, αλλά μέρα με τη μέρα συνέρχομαι, οπότε σιγά σιγά πιστεύω θα επανέλθω. Καλώς μας ήρθες και πάλι ρε Δημήτρη, καλώς μας έλειψες. Καλώς σας βρήκα, νέα χρονιά, καλή χρονιά και από μένα, γιατί ναι, δεν τα έχουμε πει. Πρέπει να τα είπαμε την πρώτη εβδομάδα. Να τα είπαμε την πρώτη εβδομάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχεις χάσει πάρα πολλά επεισόδια. Έλαντε. Έχεις χάσει, εντάξει, 10 επεισόδια. Πάει καιρός. Η αλήθεια είναι. Έχουμε κάποια νέα. Για πες. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσεις σε αυτό. Υπάρχουν πολλά. Πρώτον, στο κομμάτι της διατροφής, μία μέρα έδωσα συνταγή για παγωτό με μελομακάρονα. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Εντάξει, πρέπει να έρθω εγώ σε αυτήν την εκπομπή για να στρώσει πάλι. Γιατί μάλλον θα πάμε για εκπομπή μαγειρικής, για κάτι άλλο. Θα το χάσουμε τελείως. Και τα υλικά ήταν κρέμα γάλακτος, μελομακάρονα. Ναι, ναι, φαντάζομαι. Ήταν τριών υλικών. Α, sorry κιόλας. Δεύτερον. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν, mm-hmm. αυτού του καιρού που έλειπες, εγώ ζυγίστηκα και πήρα 4 κιλά. Είχες ήδη πάρει 2, αν θυμάμαι καλά, έβαλες άλλα 4. Όχι, εντάξει, 4 στο σύνολο. 4 στο σύνολο. Α, εντάξει, πάλι τι καλά. Συνέβη λοιπόν, πήγα στο διατροφολόγο. Μία εβδομάδα πολύ αυστηρή διατροφή την έχω τηρήσει άψογα. Του έδωσες και τη συνταγή, φαντάζομαι. Όχι. άψογα την έχω διατηρήσει. Μου λέει η Γεωργία, μην βγαίνεις εκεί πέρα στο Mad TV και λες συνταγές για μελομακάρονα. Ναι, και πολύ καλά σου λέει εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Ναι, ωστόσο, μετά από μία εβδομάδα έτσι σκληρής διατροφής, mm-hmm. έρχομαι εδώ πέρα μείον 1,400. Απίστευτο. Μία εβδομάδα. Βλέπεις ότι ήταν και λίγο έτσι για το φαίνεστε ότι πήρα 4 λίγο κιλά. Γιορτών, ήταν ναι, λίγο πολύ νεράκι είχα πιει. Ναι, το νεράκι είναι το πρόβλημα. Αλλά ναι, είδες μετά τις γιορτές, όλοι μου ρεβάζουν λίγο παραπάνω κιλά, αλλά εντάξει, φεύγουν και τα εδώ πρώτα. Είμαστε για να δυνατήσουμε και όλοι μαζί, άμα θέλουμε. Θα δυνατήσουμε. Μα το βλέπεις ήδη ότι αδυνατίζουμε. Εγώ αδυνάτησα με τον COVID. Δεν χρειάστηκε να αδυνατήσω κι άλλο, νομίζω φτάνει. Εσύ μήπως έπεσες μυϊκά που δεν πήγαινες για προπόνηση? Ναι. Έπεσα μυϊκά, δεν είχα όρεξη να φάω. Οπότε από τα 6 γεύματα που έτρωγα, έτρωγα 2 ξαφνικά με τον COVID. Οπότε ναι, καμία σχέση. Αχα. Τρίτον, κατά τη διάρκεια των motivational tips, mm-hmm. Υπήρξε ένας διασυρμός μου. Έγινες ρεζίλη, έτσι. Έγινα ρεζίλη, όχι μία, όχι δύο, νομίζω 3 ή 4 φορές. Αποφασίσαμε λοιπόν με τα παιδιά από το control, αφού έλειπες και μου έλειπες. Όχι, θα σταμάτω να κλάψω. Αφού έλειπες λοιπόν και εγώ έτσι λίγο... Δεν είχα την ίδια διάθεση εδώ πέρα να κάνω την εκπομπή μόνη μου. Έπρεπε να βρω εναλλακτικούς τρόπους να κρατήσω το ενδιαφέρον του κόσμου. Mm-hmm. Τι σκέφτηκα λοιπόν οι άτιμοι εγώ και το control μαζί. Ζογκλερικά. Ζογκλερικά κατά κάποιο τρόπο. Ενώ θα λέμε λοιπόν τα motivational tip, το τρίτο κομμάτι να θυμίσω αυτής εδώ της εκπομπής, κάναμε κάποιες ασκήσεις με τις μπάλες. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι ούτε γυμνάστρια είμαι ούτε διατροφολόγος για να τα δίνω εγώ με τον σωστό τρόπο και περιμέναμε πώς και πώς να επιστρέψεις, να μας κάνεις τις παρατηρήσεις σου, να τσακωνόμαστε, να μανουριάζουμε. Τα κλασικά, ναι, εντάξει. Και ξέρεις τι, συνειδητοποιώ τώρα με τον COVID, άλλο ένα γερό μάθημα, mm-hmm. ότι μου λείπει η μανούρα σου. Είδες πως είναι, μόνο όταν είμαι εδώ γκρινιάζεις, όταν λείπω, σου λείπω κιόλας. Εντάξει. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, όπως λέει και ο Κώστας από το control τώρα. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Θα διαλέξω να είμαι σκύλος. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Πώς ακούγονται οι εξελίξεις της εκπομπής μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει. Θέλω να δω πραγματικά τι θα κάνουμε με τα motivational tips. Ναι, εγώ ανυπομονώ σήμερα να κάνω με το τζινάκι μου που έχω έρθει. Καλά, εσύ με το τζιν σήμερα, φανταστική. Θα κάνω. Είναι mm-hmm. ελαστικό. Κάνεις ό,τι θέλεις. Για να δω. Λοιπόν, φιλαράκια μου, στο διατάφτα, mm-hmm. στο θέμα του fitness. Τέλεια. Για σήμερα έχουμε ποδόσφαιρο. Πριν πεις το οτιδήποτε, πρέπει να σε ρωτήσω τι ομάδα είσαι. Τίποτα. Τίποτα. Δεν παρακολουθώ αυτή καθόλου. Είναι η απάντηση που δίνουμε οι γυναίκες. Δεν παρακολουθώ καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το ποδόσφαιρο, ούτε να βλέπω, ούτε να παίζω, να σας πω την αλήθεια. Οπότε τίποτα. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είμαι? Ναι. Ρεάλ. Μπορώ. Άσχετο. Μπορώ να σου πω ότι γιατί το ποδόσφαιρο. Άσχετο, Ρεάλ Μαδρίτης. Το ποδόσφαιρο και οι ομάδες ίσως με ενδιαφέρουν όσο με ενδιαφέρουν τα ζώδια. Που ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Εγώ βασικά να πω ότι η ομάδα είμαι, θέλω λίγο. Είμαι Πορτογαλία και το νούμερο 7 τον Ρονάλντο. Α, μια χαρά. Ομάδα. Εντάξει, ίσως και να είμαι λίγο γκρούπι. Ναι, λίγο. Ίσως και να υποστηρίζω την ομάδα γερά. Μόνο και αυτό. Go. Θα αλλάξει η ομάδα, Portugal. Θα αλλάξει και εσύ η ομάδα.
Εντάξει, η ομάδα, η χώρα δεν αλλάζει. Ναι, όχι η χώρα, μόνο τη Ρεάλ. Λίγο άτοπο. Mm-hmm. Λίγο κάπου σε έπιασα. Ναι, αδιάβαστο με το ποδόσφαιρο, όπου και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ναι, πάμε όμως στο ποδόσφαιρο, γιατί ενδιαφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πληθυσμού. Κοίτα, γενικά, okay, έχει πάρα πολλά ωφέλη, προφανώς. Έχει πάρα πολύ τρέξιμο, οπότε και πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολύ συνεργασία με την παρέα σου. Μπορείς να πας να παίξεις και χωρίς να είσαι σε μια ομάδα, να οργανώνετε π.χ. 5x5 και να πηγαίνετε να παίζετε τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Τώρα κοιτάω εσένα, δεν νομίζω να οργανώσει να πας να παίξει ποδόσφαιρο, δεν σε κόβω. Μπορώ να πω κάτι τώρα και να με εκθέσω ανεπανάληπτα. Για πάμε. Χωρίς να θέλω, παιδιά, να δημιουργήσω ταμπού ή να πω κάτι, κάποια ταμπέλα ή το οτιδήποτε, ή χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Ο αδερφός μου, όταν ήμουν μικρή, με έβαζε τέρμα. Καλά σου έκανε, θα πω εγώ. Τι να σε βάλει μέσα να παίξει. Μου είπε ότι έχω λίγα παραπανήσια κιλά και καλύπτω όλο το τέρμα. Α, γι' αυτό, εντάξει. Κακός αδερφός. Δεν είπε λίγα παραπανήσια έτσι είναι, κιλά. Έτσι είναι με τα αδέρφια όμως. Με έβαζε τέρμα. Καλά σου έκανε. Ήσουν καλή. Έπιανες χώρο, το είχες. Όχι, αλλά ήθελα να είμαι επιθετική, να παίζω επίθεση. Ρε παιδί μου, αν έπαιζες καλά, να σε έβαζε. Αλλά άμα δεν έπαιζες καλά, τι να κοίτα να δεις γενικά το τόπι. Το ακολουθούσα. Κοίτα, κάπου στραμπουλούσα το πόδι μου το πάνω. Λέει τόπι. Αφού το λέει τόπι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν το έχει η κοπέλα. Οπότε ναι, οκ, ναι, οκ, δεν το έχω. Το παραδέχομαι, δεν το έχω. Αλλά κάνω πολύ καλά σουτάκια. Πράγματι, έχω στόχο. Οκ, οκ. Κατά τύχη θα πεις. Σουτάκια. Σουτάκια, η Τζο, τέρμα μετά και τέτοια. Οπότε, στα πέναλτι, λοιπόν. Ναι, μόνο στα πέναλτι να μπαίνεις μέσα να βαράς. Οπότε ναι. Με εκεί συναρμογή, γιατί πρέπει να ξέρεις πού είναι η μπάλα, πού είσαι εσύ, τι βήματα θα βάλεις. Οκ, okay, τρέχεις πάρα πολύ, καίς πάρα πολύ, χτίζεις αντοχή. Οπότε έχει πάρα πολλά ωφέλη και απλά είναι και πάρα πολύ fun. Εντάξει, προφανώς όλοι όσοι παίζουν ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο για το τι κάνει καλό σώμα ή επειδή καίει πολύ, αλλά επειδή είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Βέβαια, και υπάρχει και όλη αυτή η πόρωση των αντρών, ναι, εντάξει, σε αυτό το άθλημα. Τρέλα, τρέλα, πραγματικά οι περισσότεροι. Αλλά βλέπεις, ναι, δεν, όχι. Ναι. Δεν πιάνει σε όλους. Χουλιγκανισμός. Έλαντε. Αυτό, τη λέξη έψαχνα. Έχω πάει σε γήπεδο να δω αγώνα, εσύ. Ποτέ. Έχω πάει και μάλιστα σε γνωστή θύρα. Κανένα ενδιαφέρον, πραγματικά. Αυτό το άθλημα για κάποιο λόγο δεν με τράβηξε ποτέ. Επίσης ξέρω ότι είναι το offside. Εντάξει, πάλι καλά. Οπότε τέτοια αστεία δεν περνάνε εδώ. Αφού έπαιζες και μικρή, σουτάκια μόνο. Εντάξει, και επίσης να πούμε ότι όλα τα ομαδικά αθλήματα βελτιώνουν την πειθαρχία. Χτίζουν έτσι σχέσεις μεταξύ. Κοινωνικοποιούνται τα, ναι, παιδιά, μπράβο, άμα ξεκινάνε και από μικρά. Ισχύει, ισχύει. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει κάποιο από μικρό και είναι σε μια ομάδα, αρχίζει και μπαίνει σε ένα άλλο μοτίβο στον αθλητισμό. Θέλει, δηλαδή, εγώ, οι περισσότεροι που ξέρω που είναι αθλητές χρόνια, θέλουν συνέχεια να βρίσκονται με κόσμο και να, ναι, κάνουν κάποιο άθλημα. Δεν μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που παίζει μπάσκετ, ο οποίος δεν μπορεί με τίποτα να σταματήσει να παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά θέλει συνέχεια να το έχει στην καθημερινότητά του. Ακόμα και αν δεν έχει πολύ χρόνο, βρίσκει πάντα χρόνο για να παίζει μπάσκετ. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Και έρευνες επίσης έχουν δείξει, τελείως άσχετο τώρα αυτό που θα πω, αλλά μου ήρθε στο μυαλό, κατέβηκε αυτή η πληροφορία, ότι όσοι έχουν από μικρά παιδιά, όσοι έχουν υπάρξει ομαδικά αθλήματα, αργότερα, επειδή υπάρχει όλο αυτό το κλίμα των αποδυτηρίων κτλ., αργότερα έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σαν ενήλικες. Θα το πίστευα, ναι, πολύ, μου φαίνεται πολύ λογικό, όντως. Και προσαρμόζονται και πολύ πιο εύκολα στο στρατό. Λογικό, τόσο καιρό με κόσμο, συνέχεια με άλλα άτομα, ναι, οκ. Okay. Ναι, γιατί υπάρχουν και τα άτομα που είναι λίγο πιο, ναι, εσωστρεφή, που δεν θέλουν. Ναι, εγώ, ας πούμε, μου πήγαιναν πάντα τα ατομικά αθλήματα, όχι τα ομαδικά. Καθόλου, δηλαδή, με τα ομαδικά δεν το πολύ είχα, δεν με ενδιέφερε. Οπότε, ναι, γι' αυτό έκανα κολύμπι, ενόργανο ή οτιδήποτε. Ναι, δεν παίζεις για τη φανέλα. Όχι, δεν με ενδιέφερε ποτέ. Δεν μου είσαι ανταγωνιστικός. Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, όχι τόσο να πεις ότι πεθαίνω άμα χάσω, δεν μπορώ να λειτουργήσω, αλλά ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Εγώ, άμα χάσω, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ναι, το φαντάζομαι. Δεν γουστάρεις καν που έπαιξες, ας πούμε, άμα χάσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, φύγαμε σε break. Επανερχόμαστε με θέμα διατροφής. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε σωστά, γιατί είναι εδώ ο Δημήτρης. Mm-hmm, οπότε, mm-hmm, τώρα που είναι η γάτα εδώ, τα ποντίκια σταματούν. Jennifer Lopez on the floor μαζί με Pitbull και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας με τα διατροφικά tips. Επιτέλους σήμερα θα γίνει σωστά. Φτάνουν τα παγωτά και τα μελομακάρονα, νομίζω. Εντάξει. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Σίγουρα. Γεωργία. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, άμα μου έρθει καμία συνταγή. Άκυρο. Διατροφική. Ντόστιν. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τροφές οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν σχεδόν το νερό. Που έχουν πάρα πολύ νερό ουσιαστικά. Ποιες φαντάζεσαι ότι θα μπορούσαν να είναι? Ξέρω σίγουρα το αγγούρι.
Όντως. Ξέρω ότι το αγγούρι έχει ένα 80-85, μπορεί και παραπάνω, 100%. Ναι, έχει πάρα πολύ νερό. Ουσιαστικά πάρα πολλά λαχανικά και πάρα πολλά φρούτα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού και δεν δίνουν και πάρα πολλές θερμίδες. Οπότε προτιμάς να αντικαταστήσεις. Και το καρπούζι. Το καρπούζι έχει πάρα πολύ. Και μπράβο. Το πεπόνι έχει αρκετό. Δεν θα σου λέγω ότι είναι το ιδανικό, αλλά έχει πάρα πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για το πεπόνι δεν ξέρω. Απλά επειδή τα βάζουμε πάντα στην ίδια κατηγορία με το καρπούζι, το πέταξα. Μπράβο, δίνεται έτσι και θα σου λέω εγώ αν ισχύουν. Οπότε είναι αγγούρι, καρπούζι, πάρα πολύ καλή επιλογή. Ανανάς επίσης και πάρα πολύ γευστικός και πάρα πολύ νερό. Ειδικά πάνω στην πίτσα. Ούψ. Ούψ. Εν τω μεταξύ είναι ιδία πάνω στην πίτσα. Είναι φανταστικό με τζαμπόν, μανιτάρια και ανανά. Πραγματικά θέλω να μας πείτε ποιος βάζει ανανά πάνω στην πίτσα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ. Ναι, όχι. Όχι, down, μπράβο, χαίρομαι. Άκυρο. Άκυρο σου, ανανάς πάνω στην πίτσα, ιδία. Τέλος πάντων, κοτόσουπα μετά. Α, είναι εννοείται και η σούπα λαχανικών. Εντάξει, γενικά οι σούπες. Ναι, γενικά οι σούπες. Απλά η κοτόσουπα έχει και πρωτεΐνη αρκετή μέσα. Μπορεί να αντικαταστήσει ή τέλος πάντων να συμπληρώσει πάρα πολύ νερό. Απορροφάται και πάρα πολύ καλά ο υδατάνθρακας μέσα στη σούπα. Οπότε πάρα πολύ καλή επιλογή και αυτό. Ναι. Μαρούλι αντίστοιχα και αυτό στα λαχανικά προσφέρει πάρα πολύ νερό. Και όλες αυτές τις τροφές ουσιαστικά και είναι. Και ναι, ανεβάζουν λίγο το μεταβολισμό και ουσιαστικά δεν σου δίνουν σχεδόν καθόλου θερμίδες και σου ανεβάζουν και λίγο το μεταβολισμό. Οπότε τις τρως και δεν μπορείς να παχύνεις και τόσο εύκολα. Όχι τόσο με τον ανανά και την κοτόσουπα π.χ., αλλά με το μαρούλι, το αγγούρι, τα λαχανικά. Με το πορτοκάλι, με το grapefruit. Και αυτά έχουν πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Και σου ανεβάζουν και αυτά λίγο το μεταβολισμό και τον ενισχύουν. Ναι. Επίσης βιταμίνες. Και έχουν και στο ανασωπητικό βοηθούν. Ναι, εννοείται. Εντάξει, πάρα πολλές βιταμίνες, όλα τα φρούτα λαχανικά και έχουν στοιχεία πάρα πολλά. Οπότε ναι. Ναι. Αλλά δεν σου λένε τίποτα όλα αυτά γιατί δεν είναι παγωτό ή μελομακάρονα π.χ. Όχι, όχι, τα ακούω, τα προσθέτω στη διατροφή μου, mm-hmm. τα τρώω γιατί αγαπώ τον εαυτό μου και θέλω να είμαι υγιής. Ακούω τι λέει, ναι. Και δεν δίνω καμία συνταγή σήμερα. Μπράβο. Καταρχάς γιατί δεν ξέρω να φτιάχνω κοτόσουπα. Επίσης, τι συνταγή να δώσεις τώρα με αγγούρι, καμιά σαλάτα μόνο. Εντάξει, άστο. Και η σάλτσα ντομάτας έχουμε εδώ. Σάλτσα ντομάτας. Ναι. Ναι, έχει. Γιατί οι περισσότερες κονσέρβες αποτελούν το 90% νερό, λέει η Παναγιώτα. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Και αυτές έχουν πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, σάλτσα ντομάτας μπορεί η να κρέμα έχει. Κρέμα γάλακτος. Έξτρα. Μακριά από εμάς, όχι, φίλε. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Δεν μπορείς, δεν αντέχεις έτσι. Άμα πλάκα δεν κάνω, κάτι, ήθελε. Λίγο. Δεν θα το είχα. Σάλτσα ντομάτας, κρέμα γάλακτος πάνε μαζί. Πώς πάει το πιπόνι και το καρπούζι. Άκου τι λέει. Και φτιάχνεις μια ροζέ σάλτσα υπέροχη. Βάζεις και λίγο λουκανικά και λίγο πιπερίτσα και γίνεται μούρλια. Η Τζο που δεν θα δίνει συνταγή σήμερα, ξαφνικά έδωσε συνταγή. Όχι, όχι, όχι. Τυχαία, έτυχε. Δεν έδωσα συνταγή. Της ξέφυγε. Λοιπόν, κόψτε με, πηγαίνετε με σε διάλειμμα γιατί θα πω κι άλλα και δεν κάνει. Και θα δώσω τέτοιες συνταγές, γι' αυτό δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν κάνει. Γιατί θα δώσω την πιο καλή αραβιάτα που έχει φάει ποτέ στη ζωή. Φύγε, φύγε, φύγε μακριά. Λοιπόν, Μαλού, του είπε πώ και επανερχόμαστε. Γεια σας φιλαράκια μας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην πρώτη εκπομπή αυτής εδώ της εβδομάδας. Στην παρέα σου βρίσκεται πάντα η Γεωργία Κουτσοκώστα μαζί με τον Δημήτρη Ρέσο. Επιτέλους, μετά από αυτόν τον αναθεματισμένο, τον COVID που κόλλησε και τον Δημήτρη, είμαι στους τελευταίους επιζήσαντες, το ξέρεις. Τι είμαι? Εγώ είμαι στους τελευταίους επιζήσαντες, δεν έχω κολλήσει. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όποιος τη γλίτωσε τώρα πρέπει να έχει περάσει έτσι. Ναι, είμαστε εγώ και άλλοι τέσσερις. Μάλλον στον πλανήτη. Ναι. Απίστευτο. Ναι, θα πάω να κάνω ένα τεστ αντισωμάτων εδώ που τα λέμε. Να δω το πέρασα, δεν το πέρασα. Για κάνε. Έτσι, για κάνε. Μπάσκε. Ναι. Μα κάνω κάθε μέρα τεστ, κάθε μέρα αρνητική, είναι δυνατόν. Πάλι καλά δηλαδή. Ναι, ναι, όντως. Να φάω τη γλώσσα μου και να χτυπήσω και ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τουλάχιστον εγώ το πέρασα χαλαρά, οπότε πάλι καλά. Ναι. Αλλά είσαι και λίγο κουρασμένο. Ναι, είμαι λίγο down αυτές τις μέρες. Το λένε αυτό γενικά για την κόπωση όσο μείνει. Θα μείνει λιγάκι, αλλά εντάξει, σιγά σιγά μέρα με τη μέρα επανέρχομαι. Ναι, οπότε τώρα που είναι τα motivational tips, κάνε μας ένα κατακόρυφο. Άκυρο. Αυτό που λες. Πρώτα απ' όλα θα φύγουν μικρόφωνα, θα λιποθυμήσω λογικά στα μισά. Θα σου κάνω την επόμενη φορά που θα νιώθω λίγο καλύτερα. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνουμε κάτι εμείς τώρα σαν άσκηση. Πες μου τι κάνατε τις προηγούμενες φορές. Κάναμε κάτι τώρα σαν προβολή που ήταν λάθος. Mm-hmm. Έφευγε το γόνατο μπροστά, έπεσα εγώ πίσω. Κατάλαβες, άμα λείπω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Κάναμε σπαγκάτο. Έκανες σπαγκάτο. Κρύα εγώ. Κάνεις. Θα το δοκιμάσουμε. Αν είμαι ζεστή, κάνω. Και με το τζιν φαντάζομαι και που είναι πολύ ελαστικό. Είναι πολύ ελαστικό. έκανα κοιλιακούς, έκανα, τι άλλο έκανα παιδιά, σανίδα στην μπάλα. Κάνεις κανονικά σπαγκάτο κάτω, φτάνεις τελείως. Αν είμαι ζεστή, ναι. Αν δεν είμαι ζεστή, όχι. Εγώ και κρύος ψήλο φτάνω, αλλά όχι 100%. Είναι δυνατόν. Α, έκανες την όργανη. Ναι, εντάξει, μην φανταστείς.
Όχι, δεν θα το δούμε. Θα το δούμε άμα κάνει και η Τζο μόνο. Α, αυστηρά. Σπαγκάτο. Ναι, ναι, πρέπει να κάνουμε μαζί, δεν γίνεται. Εγώ έχω κάνει. Δεν το έχω δει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Ωραία, εγώ να κάνω τη διάταση στο κέντρο αφού φοράω. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ θα κάνεις σπαγκάτο έτσι και εγώ θα κάνω έτσι. Πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Ξέρεις και ρεζίλ και κάτι τέτοιο. Έλα, φίλε, να μιλήσουμε λοιπόν ενώ βρισκόμαστε σε διάταση. Α, λοιπόν. Μέχρι εδώ πάω. Να σου πω και εγώ μέχρι εδώ πάω αυτή τη στιγμή. Αλλά μένει να πεθάνω, περίμενε, εντάξει. Καλά ήτανε. Το έχουμε. Καλά ήτανε. Θα συζητήσουμε έτσι. Πονάω λίγο. Μην πάθεις τραύμα. Μπορεί να μην μπορώ να συζητήσω εδώ σήκω πέρα. Άμα δεν μπορείς, σήκω άμα δεν μπορείς. Εντάξει, θα τα καταφέρω. Σήκω και κάτσε σε μια διάταση. Ποια διάταση? Κάνε εδώ. Λοιπόν. Δεν είναι... Ωραία, πάρα πολύ. Θα κάτσω ωραία. Σε μια χαλάρη διάταση. Μια χαρά είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν. Θα κάνω κι εγώ πεταλούδα, είναι ωραίο. Μπράβο, τέλεια. Θα μιλήσουμε έτσι σήμερα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για τα motivational tips. Είναι λίγο παγωμένο το πάτο. Δεν πειράζει. Αυτό που έχω να σου πω, ανάλογα με το άθλημα που κάνεις ή γενικά τη δραστηριότητα που κάνεις, μπορείς να ενημερώνεσαι περισσότερο. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό και είσαι τόσο. Εντάξει. Έτσι κοιμάμαι. Μπορείς να αναπνεύσεις ή ζορίζεσαι. Λοιπόν, οπότε. Αυτό που έχω να σου προτείνω είναι ενημερώσου. Άμα δεν ξέρεις πώς θα κάνεις κάποιο άθλημα ή στο γυμναστήριο, το ιδανικότερο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις ένα γυμναστή να σου πει ακριβώς πώς θα γυμναστείς ή να αρχίσεις να ψάχνεις και μόνος σου για το άθλημα που κάνεις. Εγώ, όσο ενημερώνομαι για τα αθλήματα ή γενικά τα πράγματα που δοκιμάζω τα καινούργια, μου είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο μετά, γίνομαι πολύ καλύτερος, πολύ πιο γρήγορα. Σύν ότι ξέρω τι κάνω και δεν θα τραυματιστώ. Οπότε, ξεκινάς τένις. Ναι. Άμα πας να παίξεις μόνη σου, τι θα γίνει. Θα αυτό, το παρατήσω. Αυτό ακριβώς. Θα το παρατήσεις. Αλλά πες ότι έχεις ένα προπονητή ο οποίος σου δείχνει τι κάνεις και αρχίζεις και μαθαίνεις. Δεν μπορείς να σταθείς, σε βλέπω και ζορίζεσαι λίγο. Οπότε, σου δείχνει ο προπονητής. Έχεις ψάξει ποτέ μόνη σου ή βλέπεις βιντεάκια, ενημερώνεσαι. Εγώ καταρχάς πριν ξεκινήσω το οτιδήποτε βλέπω βιντεάκια. Μπράβο, συμφωνώ. Βιντεάκια τύπου tutorial how to. Μπράβο. Για τους beginners και τέτοια. Συμφωνώ. Κανονικά όλους τους κανόνες, πώς είναι καλό να σερβίρεις στην αρχή, δεν ξέρω αν πρόκειται για το τένις. Πώς να αυξήσεις ταχύτητα στο snowboard, τέτοια πράγματα. Όντως. Τα κοιτάω πάντα. Α, μπράβο, κάνεις και snowboard. Διακρίνω ηρωνία στον τόνο σου. Εγώ, από πού και σπου. 6 χρόνια, φίλε. Έχω δικό μου εξοπλισμό. Πας μία φορά το χρόνο, 2, ξέρεις και κάνεις. Πάω 15 φορές το χρόνο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάνω snowboard. Εγώ όμως κάνω snowboard. Εννοώ ότι κάνω 2 φορές. Όχι, εννοώ κάνω snowboard. Κάνω 2 φορές το χρόνο. Ηρωνία. 3, ναι, για μένα ναι. Μα αυτό σου λέω. Δεν πολύ κάνω. Αλλά επειδή με έχει πιάσει και εμένα τρέλα τώρα φέτος, κάθομαι και βλέπω βιντεάκια για το snowboard, ας πούμε. Ναι. Και έτυχε να δω ένα στο Instagram και αρχίζει και μου πετάει συνέχεια τώρα βιντεάκια. Τα οποία μου αρέσουν και πορώνομαι. Τι γίνεται, με το που δεις το βιντεάκι, αρχίζεις και σκέφτεσαι λίγο την τεχνική και θέλεις να γίνεις καλύτερος. Οπότε. Αποτυπώνεται η εικόνα. Ειδικά και... αν είσαι και οπτικός τύπος. Μπράβο. Και ειδικά άμα κάθεσαι και το σκέφτεσαι και προσπαθείς και έχεις και μια αντίληψη πάνω στο αντικείμενο. Γενικά άμα το έχεις και λίγο με τα αθλήματα ή γενικότερα. Άκου με την κίνηση. Άκου να δεις τώρα, για να φύγουμε λίγο από αυτόν τον τόνο ηρωνίας. Ποιο τόνο, τι λέει. Πλάκα κάνω, έλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Συγγνώμη, παιδιά. Πάει πολύ το σκηνικό. Τι θέλω να πω. Μπράβο. Όταν είναι να σερβίρω στο τένις, επειδή ακόμα δεν σερβίρω καλά. Έλα τώρα, γιατί το λες αυτό, δεν το πιστεύω. Εγώ ακόμα δεν σερβίρω καλά. Για συνέχεια. Δηλαδή για πολύ καιρό δεν σερβίρα, γιατί δεν πρόκειται να πήγαινα σε αγώνες. Mm-hmm. Οπότε λέμε εντάξει, δεν πειράζει, θα το καθυστερήσουμε, μην βάλουμε τώρα να κάνω σερβίς. Ωραία. Όταν λοιπόν ήταν να σερβίρω μετά από κάποιο καιρό και ξεκίνησα να σερβίρω, στα μαθήματα που δεν μου έδειχνε ο προπονητής και έμπαινα μόνη μου, κάπως μάγκωνα ρε παιδί μου. Με το που τον έβλεπα να κάνει αυτό σε ένα σερβίς, κατευθείαν ελεινόμουν. Ναι. Εντάξει, ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Αν έχεις ένα πρότυπο, μια εικόνα δηλαδή. Αν έχεις την εικόνα, σου βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Και είναι και αυτό άμα το παρατηρείς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άλλος να έβλεπε τον προπονητή να το κάνει, αλλά να μην έδινε σημασία, οπότε δεν θα παρατηρούσες τι έκανε, οπότε θα κάνεις πάλι το ίδιο λάθος. Ενώ αν προσέχεις την τεχνική του άλλου και προσπαθείς να διορθώσεις τα δικά σου λάθη αντίστοιχα, βελτιώνεσαι πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Όπως φαντάζομαι τώρα η Τζο είναι φανταστική στο σερβίς. Λοιπόν, να δίνετε σημασία στους προπονητές σας και να μην δίνετε σημασία στους συμπαρουσιαστές σας, όσοι έχετε. Γι' αυτό πρέπει να με έχεις προπονητή, για να δούμε άμα θα μου δίνει σημασία τότε. Σιγά μη σου δίνει σημασία. Σίγουρα όχι. Υπάρχει περίπτωση. Θα μου βγάζε την πίστη, αποκλείεται. Καταρχάς, θα σου πω κάτι. Κανονίζουμε, αν θέλεις τώρα να πάμε σε ένα χιονοδρομικό, σε ξεφτύλω. Εντάξει. Να σου πετάω τις πούδρες από πίσω. Κοίτα, βέβαια, άμα κάνω καλύτερα από σένα, δεν ξέρω τι θα πεις μετά. Που κάνω, έχω κάνει 10-15 φορές στη ζωή μου σύνολο. Μα δεν γίνεται να κάνεις καλύτερα από μένα. Δεν ξέρω, μπορεί και να έκανα. Δεν ξέρω.
πειράζει, παιδιά. Όσα ξέρει, τόσα λέει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να διαφωνήσω. Κόντρα, σε snowboard. Φύγαμε λοιπόν σε break και ο Κώστας από το control είναι μέσα στην εκδρομή μας. Τέλεια, φύγαμε. Άρα θα πάρουμε και τις κάμερες από εδώ. Εντάξει. Μπράβο, να έχουμε ντοκουμέντα. Να κάνουμε ρεπορτάζ πάνω στα χιονοδρομικά. Πολύ ωραία ιδέα θα ήταν αυτή. Τέλεια. Μακάρι να μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε. Λοιπόν, φύγαμε λοιπόν σε break, έχουμε no lie και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, φιλαράκια μου, επιστρέψαμε. Τα ξυνισμένα τα μούτρα μου επέστρεψαν. Στο break είχαμε μανούρα πάλι με τον Δημήτρη. Θα συνεχίσουμε να έχουμε για πάντα. Στην αρχή του επεισοδίου έλεγα ότι μου έλειψε. Τώρα το παίρνω πίσω. Ναι, τώρα θέλεις να φύγω, μάλλον. Πώς γίνεται αυτό κάθε φορά με το πρώτο επεισόδιο, κατάλαβες. Ξέρετε, γιατί είσαι προκλητικός χωρίς λόγο. Εγώ είμαι προκλητικός. Εγώ λέω, μπορεί να το έχει η κοπέλα στο snowboard, να είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω όμως, δεν την έχω δει να κάνει. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο των celebrities και πάμε να δούμε ποιον celebrity έχουμε για σήμερα, κορίτσια. Δεν τον έχω δει ούτε εγώ. Πάμε να δούμε τον celebrity. Είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, mm-hmm. να σου πω. Hello there. Πολύ καλός. Hello there, Mr. Αγγελόπουλος. Μπράβο, 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 okay. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, να σου πω, mm-hmm. ότι ξεκινάει πάντα την ημέρα του με ένα καλό πρωινό, συνήθως βρώμη σε ζεστό νερό με σταφίδες, μέλι και κανέλα. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με γάλα. Γάλα πρωτεΐνης ιδανικά, mm-hmm. όχι mm-hmm. με νερό. Με νερό mm-hmm. δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι και γευστικό. Ναι, με νερό είναι λίγο σαν άμμος. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, όποιος τρώει νερό με βρώμη, μου φαίνεται πολύ κάπως, πολύ άνοστο να πω, δεν ξέρω. Okay, Δημήτρη. Συμπάθεια. Λοιπόν, αποφεύγει τα ζυμαρικά και προτιμάει το ρύζι 1 με 2 φορές την εβδομάδα αντί για τα ζυμαρικά. Mm-hmm. Βλέπεις η γλώσσα του σώματός μου πώς μιλάει, δώσε ένα γενικό πλάνο. Που του λέει φύγε. Η Τζο σε λίγο θα κάνει έτσι. θα κάνει έτσι εκπομπή. Θα κοιτάει από την άλλη πλευρά. Τελείως. Λοιπόν, τώρα μιας και το πες. Mm-hmm. Για συνέχισε. Λοιπόν, προτιμάει 1 με 2 φορές την εβδομάδα ρύζι. Στη διατροφή του πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν και τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια και συνήθως σε σαλάτες. Okay, ναι. Okay. Αν γνωρίζει πως θα είναι εκτός σπιτιού, φροντίζει να έχει μαζί του τα γεύματά του τα οποία έχει ετοιμάσει από την προηγούμενη ημέρα. Ενώ στη διατροφή του έχει καθημερινά και πολλά φρούτα τα οποία αποτελούν τα σνακ του, σαν τον Ορφέα πίσω από την κάμερα. Μπράβο που γύρισε για αυτό. Με σαλάτες, κοτόπουλο. Με τα περάκι, με και μήλο. Με φιστίκια, μήλο, εντάξει, τρομερό. Επιτέλους. Ορφέας. Τις δικές μου. Ο Ορφέας πίσω από την κάμερα έκανε. Τώρα σφίγγει ποτίγκι. Ναι, μπράβο. Θα τον φέρουμε μέσα μετά να κάνει και αυτός ασκήσεις. Είναι έρθει εδώ στην παρέα μας. Έλαντε. Να κάνεις εδώ γυμναστικούλα. Άντε πας και γλιτώσουμε από αυτόν τον Δημήτρη το ρέσιο. Και δεν αντέχει Τζο άλλο. Λοιπόν, μπορεί να βγει και από το πρόγραμμά του, για παράδειγμα mm-hmm. να φάει πίτσα. Mm-hmm. Καμιά φορά με ανανά. Όχι, εντάξει, δεν το λέω αυτό. Με πες καρδιά μου πάλι. Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι η καθημερινή του διατροφή. Mm-hmm. Ωραία. Στην προπόνησή του τώρα. Πριν την προπόνηση. Ωραία. Λοιπόν, η διατροφή τι τρώει. Ένα πολύ καλό πρωινό. Έχει, αντί για ζυμαρικά, έχει ρύζι που είναι λίγο πιο ποιοτικό, ας πούμε. Έχει πάρα πολλά φρούτα μέσα στην καθημερινότητά του που θα χρησιμοποιεί σαν σνακ. Οπότε είναι κάνει αυτά που λέμε συνήθως. Δηλαδή συνέχεια γευματάκια μικρά, φρούτα συνέχεια μέσα στην καθημερινότητα και δεν τρως πολύ μεγάλες ποσότητες. Αλλά έχει και ένα cheat, δεν έχει. Μπράβο, όχι, μπορεί να φάει πίτσα, ναι, μπράβο. Ότι πού και πού μπορεί να ξεφύγει από τη διατροφή. Μπράβο. Αυτό. Βλέπεις όμως ότι όλοι δεν είναι τόσο απόλυτοι να κάνουν πάρα πολύ στεγνές διατροφές χωρίς να ξεφεύγουν. Πάντα ο καθένας έχει ανάγκη να φάει κάτι έξτρα. Λίγο. Κάποιες φορές. Για πες. Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η προπόνηση είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά μπορεί να γίνει είτε σε κλειστό χώρο είτε στην ύπαιθρο. Okay. Συνήθως εναλλάσσει. Προπόνηση με δίζυγο, μονόζυγο, αναρρίχηση. Mm-hmm. Μαζί με τρέξιμο στη φύση, τα εναλλάσσει αυτά. Mm-hmm. Έχουμε πει πολλές φορές έτσι κι αλλιώς για το ωφέλη του τρεξίματος, ειδικά το βράδυ. Ελεύθερη. Νομίζω θα συμπληρώσει. Ελεύθερη διαδρομή που συνδυάζει με παρκούρ. Έχουμε πει και για το παρκούρ ξέχωρα. Και προπόνηση με ασκήσεις ενδυνάμωσης κυρίως με το βάρος του σώματος, στις οποίες προσθέτει δυσκολία με λάστιχα. Τέλεια. Πριν ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, ότι μία φορά την εβδομάδα κάνει προπόνηση με ελεύθερα βάρη γυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες και τότε σηκώνει και τα περισσότερα κιλά. Okay. Οπότε έχουμε τρέξιμο, στο οποίο και σε αρκετά, εντάξει, το ελεύθερο τρέξιμο με παρκούρ. Περίεργο, δεν το περίμενα, αλλά ναι, και αυτό είναι πολύ θετικό και μπορεί και αυτό να κάψει πάρα πολύ. Είναι ότι χειρίζεσαι κι αλλιώς το σώμα σου όταν μπορείς να κάνεις παρκούρ, γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία ενόργανες και γενικά
στηρίζεσαι και στα χέρια πάρα πολύ, κάνεις άλματα, δηλαδή δεν κάνεις απλά ένα τρέξιμο. Τα βάρη μία φορά την εβδομάδα. Σωστά, ο Δημήτρης που έχει κάνει ενόργανη θα είναι πολύ καλό στο παρκούρ. Επίσης, εγώ έκανα παρκούρ παλιά, οπότε. Γενικά, ο Δημήτρης ό,τι κάνει είναι τέλειος και καλύτερος από όλους μας. Να σημειώστε το αυτό, κρατήστε σημειώσεις. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζο. Χωρίς καθόλου ηρωνία. Χωρίς καθόλου ηρωνία, Τζο. Όχι, χωρίς καθόλου ηρωνία. Τη βλέπετε, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζο. Οπότε, βάρη μία φορά την εβδομάδα, γιατί εντάξει, όπως είδαμε, είναι και πολύ μήκος που δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς να κάνει καθόλου βάρη τόσο πολύ όσο είναι. Σύντομα ότι κάνει ενδυνάμωση με το βάρος του σώματος, βοηθάει σίγουρα αν κάνει και λίγο παρκούρ, να χειρίζεται καλύτερα το σώμα του και να είναι πιο αποδοτικές οι ασκήσεις που κάνει. Ωραία. Μπορούμε να ξαναδούμε την φωτογραφία να κρίνω σαν κοπέλα, την εικόνα που βλέπω. Αν νομίζω ότι κρίνει στην αρχή, έτσι, για να δούμε. Στην αρχή είχα νεύρα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Τώρα, δύο λεπτά αργότερα, είμαι οκ. Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι, πού τον έχουμε δει. Το Control ρωτάω. Α, στο Survivor. Ο Ντάνος, άντε καλέ, και λέω. Ζορίστηκες λίγο. Εσύ το κατάλαβες. Όχι, όχι. Δεν το ξέρω. Ο Ντάνος είναι ρε παιδιά. Το ξέρει κανένας σαν Γιώργο. Εγώ δεν έβλεπα, δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω. Γιώργο Αγγελόπουλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, be like Ντάνος, αυτό θα πω. Θέλουμε περισσότερους Ντάνους. Λοιπόν. Φανταστικό κορμί, τρομερή κορμοστασιά. Είναι όντως πάρα πολύ δυνατός. Γιατί είναι και το θέμα. Δεν είναι ότι έχει απλά γράμμωση. Έχει γράμμωση που. Δεν έχει γράμμωση. Έχει αρκετό όγκο. Δηλαδή το σώμα του είναι. Θέλω κάτι να πω. Δεν πειράζει. Δεν είναι ότι έχει γράμμωση. Είναι ότι ο Κυλιακός του δεν είναι απλά γραμμωμένος. Είναι γραμμωμένος και του μπανιασμένος προς τα έξω. Μπράβο. Αυτό θα έλεγα. Αναγιάσω. Είναι πολύ μυϊκός, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή το σώμα του είναι αυτό που λέμε vascular. Αλλά. Μάλλον δεν το ήξερες αυτό. Είναι γραμμωμένος. Εντάξει. Είναι μυϊκός, είναι γραμμωμένος, οπότε πολύ καλό σώμα. Ωραία. Θα αποχαιρετήσουμε τα παιδιά λοιπόν. Όχι με ξυνήλα. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, δεν γίνεται. Με είδες να είμαι ξυνή τώρα. Όχι, όχι, όχι. Μιζετά. Κάτσε, να αποχαιρετιστούμε έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μία η ώρα εδώ στο Fit Me Up. Στο Fit Me Up, εννοείται. Βάλουμε και ένα διαχωριστικό τείχος, να μην βλεπόμαστε καν. Καθόλου, καθόλου. Πρώτη εκπομπή με τον Δημήτρη Ρέσο πίσω στην παρέα μας. Καλά πήγε πάρα αυτό. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πήγε στα γνωστά, τα κλασικά. Ωραία. Θα σας περιμένουμε και αύριο εδώ στην παρέα μας για να μανουριάσουμε λιγουλάκι κάτι της. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να είσαστε κεφάτη. Μπράβο. Μη με κοιτάς. να προσέχετε τη διατροφή σας, να κάνετε λίγη προπονησούλα. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο, μία η ώρα εδώ στο MAD TV, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Μαζί θα είμαστε αύριο, άντε. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει επιτέλους, και αυτό. Επιτέλους, τα καλύτερα. Σας φιλώ, δεν ξέρω άμα θέλεις να προσθέσεις κάτι. Αύριο πιστεύω δεν θα μανουριάσουμε τόσο πολύ. Για να δούμε. Ψέμα μεγάλο αυτό, εντάξει. Για να δούμε. Δεν γίνεται. Έχει ο Θεός. Καλή συνέχεια σε όλους.